Σχεδόν 50 άνθρωποι την ημέρα έχασαν τη ζωή τους την εβδομάδα από τις 25 έως και τις 31 Ιουλίου, με τους θανάτους να φτάνουν τους 355, καταγράφοντας αύξηση 21% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μπορούμε να μιλάμε για κάτω από 20 νεκρούς την ημέρα, μόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε μιλάμε για από τώρα μέχρι το τέλος του Αυγούστου, 4 Σεπτεμβρίου, να είμαστε σε πάνω από 20 νεκρούς την ημέρα, το οποίο είναι, νομίζω, υψηλός αριθμός. Και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να τον έχουμε αποφύγει. Θα έπρεπε να τον έχουμε αποφύγει. Τα συνολικά κρούσματα ανήλθαν σε 122.230, περίπου 17.500 την ημέρα, και οι διασωληνωμένοι στους 138, με μέσο όρο ηλικίας τα 69 έτη. Νομίζω ότι είμαστε στην κορυφή αυτού του επιδημικού κύματος. Δεν είναι λογική να εκθέτω τον εαυτό μου τώρα στον κίνδυνο, διότι έχουμε φτάσει να έχουμε 35 με 40 νεκρούς κατά μέσο όρο κάθε μέρα. Το να έχουμε όλες αυτές τις απώλειες δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Με την διασπορά να είναι πλέον ανεξέλεγκτη, οι ειδικοί κρούν το καμπανάκι κινδύνου και συνιστούν αλλαγή του πρωτοκόλου για τη χρήση μάσκας, τουλάχιστον στους χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Ο Ιούλιος μήνας τέλειωσε με περίπου 700 νεκρούς. Το κουράζουμε να προστατεύω τη ζωή μου σε συνθήκες πανδημίας. Είναι σαν να καταθέτω τα όπλα και να παραδίδουμε σε ένα επικίνδυνο εχθρό. Έκκληση να μην αναβάλουν τον εμβολιασμό οι ευάλωτες ομάδες κάνει το Υπουργείο Υγείας. Οι ευάλωτοι και ευπαθείς ομάδες, άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, θα πρέπει να κάνουν την τέταρτη δόση και να μην το αναβάλουν για το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, αύξηση κρουσμάτων αναμένεται και το Σεπτέμβριο, χωρίς ωστόσο να επιφέρει πίεση στο ΕΣΥ.